Με πτώση 1,2% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Εικόνα σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τη συνεδρίαση της Δευτέρας, αφού τα χρώματα επέστρεψαν στο ταμπλό. Εξαίρεση ο τραπεζικός κλάδος που έκλεισε για δεύτερη συνεχή ημέρα στο Limit Down. Η απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών δήλωσε. Η δεύτερη μέρα είναι η σαφής η ένδειξη ότι προχωράμε στην ομαλοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς μετά από ένα μήνα χωρίς συναλλαγές. Ήδη όλοι οι κλάδοι και οι δείκτες που αντιπροσωπεύουν τους κλάδους έχουν θετικά πρόσημο εκτός από τρεις αυτών των τραπεζών, των τροφίμων και της υγείας. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τα κόκκινα δάνεια και το στήσιμο του νέου Ταμείου Αποκρατικοποίησεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης των Υπουργών Ευκλήδη Τσακαλώτου και Γιώργου Σταθάκη με τους θεσμούς. Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης παραμένει η ολοκλήρωση της συμφωνίας μέχρι τις 18 Αυγούστου.